Σίγουρα, αν κοιτάξω πίσω, θυμάμαι όταν ήρθα στην ομάδα και κάναμε την πρώτη προπόνηση τον Αύγουστο. Υπήρχε στην άκρη του μυαλού σε κάποιους ανθρώπους μήπως φτάσουμε στο τέλος και είμαστε κοντά στο πρωτάθλημα και να το κατακτήσουμε. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έχει παρουσιάσει τεράστια βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί και ατομικά και αυτό βγαίνει και στην ποιότητα της ομάδας και φαίνεται και στα παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι σε 7 παιχνίδια έχουμε κάνει 6 νίκες. Όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, είναι μια ομάδα πολύ καλή με νεαρές ηλικία παίχτριες. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο, με την μπάλα κάτω. Έχουν μια δυσκολία σε σχέση με τους αριθμούς όσον αφορά το σκοράρισμα. Παρ' όλα αυτά δέχονται και δύσκολα γκολ. Αυτό μας προβληματίζει λίγο. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Μας αγχώνει ως ένα σημείο και πιστεύω να μας βγει θετικά και θα κυνηγήσουμε τη νίκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μας πάρει από κάτω σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, όχι ότι δεν θα στεναχωρηθούμε. Έχουμε φτάσει στην πηγή, νερό θέλουμε να πιούμε και να γυρίσουμε πίσω στην Καστοριά με το πρωτάθλημα, να κάνουμε και τους συντοπίτες μας χαρούμενους. Τα κορίτσια θα χαρούν πάρα πολύ, οι οικογένειές τους, οι άνθρωποι όλοι αυτοί που είναι κοντά μας όλο αυτό το διάστημα και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Πληροφορίες τι λένε όσον αφορά την προσέλευση κόσμου στην Ελασσόνα από πλευράς Καστοριάς? Από όσο ξέρω θα πάμε δύο λεωφορεία, δεν ξέρω αν κάποιοι έρθουν με γιο ταχύ. Το ένα θα είναι γεμάτο κόσμο, το άλλο θα είναι οι κοπέλες, εγώ και κάποιοι γονείς. Στην ουσία θα είμαστε κοντά στα 100 άτομα μαζί με τα κορίτσια. Μαρία, ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό την Κυριακή στην Ελασσόνα κόντρα στις Ολυμπιώτισσες. Ένα παιχνίδι που θα παίξετε αποκλειστικά για την νίκη προκειμένου να αλλάξετε κατηγορία και από την Γάμα να μεταπηδήσετε στη Β' Εθνική. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, έχουμε προετοιμαστεί όλες κατάλληλα γι' αυτό. Θέλουμε την νίκη οπωσδήποτε, αλλά και αν χάσουμε δεν πειράζει. Έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και ναι, ελπίζω να κερδίσουμε. Είναι η πηγή που ψάχνετε να πιείτε νερό, προκειμένου να αλλάξετε και κατηγορία. Ναι, ακριβώς. Θέλουμε πάρα πολύ την νίκη, θέλουμε και το πρωτάθλημα, όπως είναι λογικό, αλλά και αν χάσουμε, όπως είπα, δεν πειράζει. Πάτε αγχωμένες ή όχι? Είμαστε καλά ψυχολογικά, λίγο άγχος, εντάξει. Δικαιολογείται. Ναι. Αν κερδίσετε, τι νομίζετε ότι θα έχετε πετύχει? Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες νομίζω όλες, το θέλουμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Νικόλ, φτάσαμε στην πηγή, ήρθε η ώρα να πιούμε νερό την Κυριακή στην Ελασσόνα κοντά στους Ολυμπιώτες. Ένα παιχνίδι που θέλουμε αποκλειστικά όμως την νίκη. Το παιχνίδι αυτό είναι σίγουρα δύσκολο για μας. Πιστεύω στη νίκη εγώ και ελπίζω και οι συμπαίκτριές μου να πιστεύουν το ίδιο με μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Ελπίζω να πάρουμε τη νίκη και μετά έρχονται όλα τα καλά. Νικόλ, σε αυτό το παιχνίδι φυσικά πάμε αποκλειστικά για τη νίκη. Μια νίκη που θα μας χαρίσει και μια κατηγορία. Ωστόσο, απ' την άλλη υπάρχει και ένα ακόμη κίνητρο για σένα προσωπικά. Γιατί με γκολ ή και χωρίς γκολ ακόμη θα έχεις κατακτήσει και την πρώτη θέση στο πίνακα των σκόρερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πρώτη σκόρερ. Όπως είπατε, και να μην βάλω γκολ πάλι παραμένω. Θα ήθελα να βάλω γκολ, έστω και ένα, για να κάνω διαφορά προς ένα γκολ τέλος πάντων. Για μένα αυτά σημαίνουν πάρα πολλά. Πέρυσι δεν κατάφερα να βγω για πολύ λίγο και αυτό για μένα ήταν πολύ άδικο, γιατί υπήρξε ένας αγώνας με την αντίπαλη ομάδα, η οποία είχε πολύ εύκολο αγώνα και είχε και πολύ μεγάλο σκορ. Οπότε στεναχωρέθηκα λίγο, αλλά φέτος ελπίζω να παραμείνω πρώτη και να... Και η χαρά να είναι διπλή. Διπλή χαρά, ναι. Και πρωταθλήτριες και πρώτη σκόρερ εγώ. Ευχαριστώ πολύ.